κομμωδία. Η Θεία Κομμωδία, όπως ξέρετε, La Divina Commedia, είναι ένα από τα πιο επιδραστικά ποίηματα έτσι, σε όλη την ιστορία της λογοτεχνίας. Έχει απασχολήσει πάρα πολλούς καλλιτέχνες και να την αναλύσουν και να την επεξεργαστούν στο δικό τους έργο. Γράφτηκε ανάμεσα στο 1308 και στο 1321, χωρίζεται σε τρία μέρη, την κόλαση, το καθαρτήριο και τον παράδεισο. Ο Δάντης κάνει ένα φανταστικό ταξίδι μαζί με τον Βυργίλιο στην αρχή και με τη Βεατρίκη στη συνέχεια και περιγράφει αυτό το ταξίδι. Κάνει ένα ταξίδι ουσιαστικά στην ανθρώπινη ψυχή, στις αγωνίες και τους φόβους της. Κάνει ένα ταξίδι όπου το φυσικό συναντά το μεταφυσικό και ο άνθρωπος του 1300 συναντάει όλους τους ανθρώπους που έχουν προηγηθεί. Κάνει ένα ταξίδι στο μυαλό, στο χρόνο, στη μνήμη, στην ιστορία και μέσα από αυτό, με αλληγορικό τρόπο, σχολιάζει την ίδια την εποχή. Την εκκλησία, τη διαφθορά, την πολιτική, όλα όσα στον όψιμο μεσαίωνα, γιατί δεν είναι ακόμα αναγέννηση, είναι το τέλος του μεσαίωνα, όλα όσα στον όψιμο μεσαίωνα έχουν έτσι, αποτυπωθεί. Έχει εκδοθεί βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, σε πάρα πολλές γλώσσες και επειδή είναι ένα παραλήρημα, ουσιαστικά ένα παραλήρημα εικόνων, μια γλαφυρή αφήγηση ενός ταξιδιού, στο οποίο το πραγματικό και το φαντασιακό έρχονται και πηγαίνουν αγκαζέ, χέρι-χέρι και ταξιδεύουν στον χρόνο και στη μνήμη. Ένα απίστευτο πράγμα. Είναι καταιγιστικός ο τρόπος που το δουλεύει. Αν έχετε διαβάσει, ξέρω εγώ, το «Πεθαίνω σαν χώρα» του Δημητριάδη, αν έχετε διαβάσει το «The Howl», το «Ουρλιαχτό» του Άλεν Γκίνσμπεργκ, αν έχετε διαβάσει ποίηματα τα οποία είναι ένα παραλήρημα λέξεων, εικόνων κτλ. Όλα αυτά βασίζονται σε αυτό. Συγκόνες του Δάντη. Αυτό ήταν το πρώτο ποίημα το οποίο λειτουργούσε με αυτόν τον τρόπο. Οι περιγραφές του δε είναι τόσο συγκλονιστικές, απίθανες. Δηλαδή, λέει, ας πούμε, ότι είναι χωρισμένη, οι εικόνες είναι χωρισμένοι σε 8 επίπεδα. Το κάθε και κάθε ένα από αυτά τα επίπεδα είναι ένας κύκλος. Σαν ένα γιγαντιαίο τρυπάνι το οποίο, γιατί κατεβαίνει. Η κόλαση του Δάντη είναι κάτω, στα έγκατα της γης, στο κέντρο της γης, άρα κατεβαίνει συνέχεια, ενώ στον παράδεισο αρχίζει και ανεβαίνει το βουνό με τη Βεατρίκη. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Η κατάδυση, η πτώση και η ανάβαση μετά το καθαρτήριο που παρεμβάλλεται, που είναι άλλο. Εδώ λοιπόν την περιγράφει ότι είναι 8 κύκλοι. Σε κάθε κύκλο, επειδή είναι μεσαίωνας, έχουν έντονη την ανάγκη της κατηγοριοποίησης και συστηματοποίησης που έχει ο μεσαιωνικός άνθρωπος. Όλα αυτά που έχει περιγράψει πάρα πολύ όμορφα ο Ομπέρτο Έκο σε όλα τα βιβλία που ασχολείται με την τέχνη του μεσαίωνα, που λέει πόσο σημαντικό ήταν για το μεσαιωνικό άνθρωπο ευρισκόμενο απέναντι σε ένα κόσμο του οποίου δεν μπορούσε να κατανοήσει τις σχέσεις λογικής που τον διέπουν, όπως έκανε αργότερα η επιστήμη, ένιωθε πάρα πολύ έντονα τη χαοτική αυτή εικόνα να την ταξινομήσει, να κατατάξει, να ορίσει σε μια αριστοτελικού τύπου αιμονική έτσι, αναφορά σε όλα όσα περιέβαλαν το σώμα του και σε όλα όσα κουβαλούσε το μυαλό του. Οπότε έδωσε τροφή σε πάρα πολλούς καλλιτέχνες να την εικονογραφήσουν. Η Θεία Κομμωδία και η Βίβλος είναι ίσως μαζί με τα Έπι του Ομήρου τα τρία πιο εικονογραφημένα, οι τρεις πιο εικονογραφημένες ιστορίες στην παγκόσμια τέχνη. Αυτό είναι του Σάντρου Μποτιτσέλη, ο χάρτης της κόλασης. Ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο δείχνει τις σειρές των αμαρτωλών. Γιατί καθώς κατεβαίνουν, συναντούν και οι πιο κάτω είναι περισσότερο αμαρτωλοί από τους πιο πάνω. Είναι πιο πολλά τα χρόνια τιμωρίας τους, είναι πιο έντονα καταδικασμένοι, γιατί τα αμαρτήματά τους ήταν βαρύτερα. Άρα έχω αυτό το στοιχείο του εγκλωβισμού που κατεβαίνει και έχει εικονογραφηθεί. Ο Άδης, όπως σας είπα, έχει σχήμα αναποδογυρισμένου κόνου, όπως ήταν το έργο του Μποτιτσέλη. Αποτελείται από 9 κύκλους, 8 σας είπα 9, οι οποίοι στενεύουν καθώς κατεβαίνει κανείς κατηφορικά. Κάθε κύκλος αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες αμαρτίες, όπως είπαμε βαθύτερες. Να και εδώ λέει για τον Αριστοτέλη αυτός, φιλοσοφία περιφικής και αρετής, τις κατατάσσει. Η πράξη ακράτειας, η φιλιδονία, η λεμαργία, η φιλαργυρία, η πράξη κακίας, η πράξη βίας. Και αφού γίνει όλο αυτό, κατεβαίνουμε προς τα κάτω, είναι πάρα πολύ λεπτομερή η καταγραφή των κύκλων. Είναι απίστευτο δηλαδή το πώς το οργανώνει. Ας πούμε, στον πρώτο κύκλο έχει τα αβάπτιστα μωρά.
Γιατί τι φταίει το αβάπη στο μωρό. Άρα θα πάει ψηλά ψηλά, γιατί αυτό. Τους ενάρετους ειδωλολάτρες που κάναν το σφάλμα να γεννηθούν σε λάθος εποχή, αλλά ήταν ενάρετοι άνθρωποι και ούτω καθεξής. Εμάς μας ενδιαφέρει κυρίως ο τελευταίος κύκλος, όσο κατεβαίνουν οι άπλιστοι φυλάργοι, οι μηνυσίκακοι, αυτοί που χτυπούν ένας τον άλλο μέσα σε λασπωμένους βάλτους κτλ. Κτλ. Οι αιρετικοί, οι πύρινοι τάφοι και στον ένα τον κύκλο που μας ενδιαφέρει εμάς, τα άσματα, οι ρησάκι γκλουμ που τονογραφούν τα άσματα 32 μέχρι 34. Αυτά είναι και η κατάληξη εκεί και έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί παρά το γεγονός ότι είναι λίγο κουφό όλο αυτό τώρα, σε λογικούς ανθρώπους, με επιστήμη, το να διαβάσει αυτό το μεσαιωνικό παραλληλματικό ποίημα είναι τόσο ωραίο που πραγματικά σε παρασύρει. Εδώ λοιπόν στον ένα τον κύκλο τιμωρούνται οι προδότες, εκλογισμένοι μέχρι το πρόσωπο σε μια παγωμένη λίμνη. Τοποθετούνται σε τέσσερις διαφορετικές περιοχές. Την Καΐνα, που είναι οι προδότες συγγενών, την Αντινόρα, που είναι οι προδότες της πατρίδας από μια παραφθορά με τον Αντίνορα, την Πτολεμαία, που είναι οι προδότες φίλων, και την Ιουδαία, που είναι οι προδότες των ευεργετών του Ιούδα. Οπότε έχω τέσσερις ζώνες. Βλέπετε πόσο κατηγοριοποιεί συνέχεια. Στον ένα τον κύκλο. Και στο βαθύτερο σημείο, οι δύο περιπλανόμενοι, Βυργίλιος και Δάντης, παρατηρούν τον γίγαντα Εωσφόρο που τυρανά αιώνια τον Φρούτο και τον Κάσιο, τους προδότες του Κέσσαρ και τον Ιούδα. Άρα έχω ένα αφήγημα το οποίο μπλέκει η δωρολατρία, η Ιουδαϊκή θρησκεία, η ελληνική, η χριστιανική, σε ένα φοβερό συνοθήλευμα που με αυτό το μπλέξιμο τόσο διαφορετικών πολιτισμικών αναφορών είναι, υποδηλώνει, καταδηλώνει θα λέγαμε, το ότι αφορά τον άνθρωπο της κάθε εποχής, της κάθε στιγμής του κάθε πολιτισμού. Άρα έχει μια παγκοσμιότητα στη σύλληψή του, η οποία είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Αρχίζει να χαλαρώνει το εγώ και το υποσυνείδητο και να μπαίνει η πραγματικότητα. Εδώ μπαίνει ακόμα, γιατί είναι το δάσος των λαθών εδώ. Και ο άνθρωπος που κυκλοφορεί σαν αόρατο ίχνος αυτό το δάσος. Και εκεί στο δάσος των λαθών υπάρχουν όλα τα λάθη που κάνει ο άνθρωπος από την καταστροφή του περιβάλλοντος. Σας θυμίζω την ίδια δεκαετία του 60 εμφανίζεται η Land Art. Σαν κρούει το κόδωνα του κινδύνου και λέει μήπως αυτό που ονομάζεις πρόοδο και τεχνολογία τελικά το καταστρέφει. Και υπάρχουν όλες από όλα αυτά τα στοιχεία. Αλλά η χειρονομία, το βάρος, η κατάβαση, κοιτάξτε πώς πυκνώνει αυτό κατεβαίνοντας προς τα κάτω, γίνονται όλο και πιο έντονα. Όσο προχωράνε τα άσματα, εδώ είναι το δεύτερο άσμα που είναι η κάθοδος, εδώ κατεβαίνει, οπότε το χωρίζει σε ζώνες, μου χωρίζει την πάνω ζώνη με τους όρθιους ανθρώπους, αλλά και αυτοί σαν ανδρίκελα είναι. Έτσι που έχουμε καταντήσει σαν στα πιωτάκια είμαστε, μαριονέτες σε ένα σύστημα που δεν μας επιτρέπει παρά μόνο να έχουμε την ψευδαίσθηση της αυτόβουλης έκφρασης και λειτουργίας. Και εδώ κατεβαίνω σε αυτόν τον παράξενο κόσμο που είναι σε επίπεδα όπως το περιγράφει ο Δάντης και που βαθαίνει και βαραίνει. Μετά επεμβαίνει πάνω σε αυτά βέβαια, με χρώματα, δηλαδή στα ίδια αποτυπωμένα ίχνη του εξωτερικού κόσμου και των γεγονότων, επεμβαίνει με χειρονομίες, με γραφές, με ίχνη, με εντάσεις και δημιουργεί αυτό το πεδίο, το οποίο πολύ συχνά σχολιάζει και την έμφαση στα καταναλωτικά πρότυπα της Αμερικής. Είναι η εποχή που αρχίζει, εμφανίζεται το bodybuilding, το γυμναστήριο, το σώμα, η λατρεία του lifestyle, κάτι που ξενίζει το Ράουζενμπεργκερ με το παρελθόν του αθλητισμού και του αθλητισμού, οπότε έχει από αθλητές που ζητοκραυγάζουν από τη νίκη τους, γιατί ο Ράουζενμπεργκερ έχει βιώσει πολλές φορές αυτή την αίσθηση απώλειας και λέει ότι όταν νικάς το κραυγάζεις, αλλά μετά από καιρό μπορεί να καταλάβεις ότι αυτή η νίκη δεν ήταν και νίκη, ήταν ήττα κατά βάθος. Οπότε βάζει πάλι όλα αυτά τα στοιχεία με έναν πάρα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, τα οποία όσο προχωράνε τα έργα, εδώ είναι στο λίμπο The Virtuous Pagans, μιλάει για τους παγανιστές. Thank you.
Αυτό είναι από το πέμπτο άσμα που μιλάει για αυτούς τους αμαρτωλούς λόγω των σαρκικών απολαύσεων. Οπότε έχει αυτό το περιδύνισμα της επιθυμίας. Κοιτάξτε αυτό με τα ίχνη, τα κεφάλια των καταδικασμένων που είναι σε φωτογραφίες από εφημερίδες αυτές της ταυτότητας, αναποδογυρισμένα, που πέφτουν προς τα κάτω και σαν να τιμωρούνται και να βυθίζονται το ένα και περισσότερο. Είναι χαμηλών τόνων, γιατί μιλάνε για τη μνήμη, για το ίχνος, για αυτό που μένει πίσω. Γιατί όταν μιλάς για μια κατάβαση στον χώρο των ψυχών, εντάξει, που τώρα είναι πιο εύκολα προσβάσιμο, αλλά αυτό ίσως είναι πιο κοντά σε αυτή την εξασθενεμένη εικόνα που είναι ουσιαστικά η μνήμη των ανθρώπων. Και ο Δάντης αυτό κάνει. Συναντάει τον Όμηρο, συναντάει όλους τους αρχαίους. Δείτε τι ωραία διαχωρίζεται ο πάνω κόσμος με εμάς που περπατάμε ανέμελοι, σαν ίχνη όμως και εμείς, στον δρόμο, πολύ μαζί, σαν να μην έχουμε συνέστηση ότι κάτω από εμάς κατοικούν οι ψυχές, αν ισχύουν αυτά που περιέγραφε ο Δάντης με τα επίπεδα του κόσμου και της κατάβασης. Και σε αυτές τις ψυχές κρύβονται συγκεκριμένα άτομα. Ο Ράουζενμπεργκ τα κάνει αυτά σε ένα ψυχροπολεμικό κλίμα, μιας πολιτικής έντασης εκείνη την εποχή, ενός μακαρθισμού και των απονερών του, από το Σινσινάτι. Ένα επαρχιωτόπουλο, το οποίο ξαφνικά, πάρα πολύ ευαίσθητο, βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και συνειδητοποιεί ότι όλα αυτά που κουβαλούσα στο Σινσινάτι, που καταλαβαίνεις τώρα πως ήταν το Σινσινάτι το 50, έρχεται σε μια Νέα Υόρκη και βρίσκει διεξόδους να το βγάλει. Αλλά κουβαλάει μέσα του όλο αυτό το παράξενο πράγμα που η επαρχία έχει πολύ έντονο. Το λόγω ελλείψεων διαφυγών και λόγω πιο συγκεκριμένων κοινωνικών επιταγών εντείνονται πολλές φορές οι καταστάσεις σε ευαίσθητα άτομα σαν το Ράουζενμπεργκ. Είναι ωραία, αλλά θέλουν πιο προσεκτική θέαση. Δεν είναι εύκολα έργα, αλλά έχουν πάρα πολλές μικρές ποιότητες από ίχνη, από αποτυπώσεις, από όσο το κοιτάει κανείς, ανακαλύπτει όλο και περισσότερα πράγματα
με τη δυσκολία που έχει κάποιος να ξεκαθαρίζει όσα βυθίζονται στη μνήμη και στο χρόνο. Αλλά είναι δυνατά και έχουν και πάρα πολλές γραφές, πολύ ωραίες χειρονομίες. Τελειώνω αυτή την περιήγηση στην κόλαση του Δάντη με το, με το θέμα μας, του Biennale δηλαδή για τη Ρωσία και το Recital Group που το είδατε εσύ την προηγούμενη φορά. Να το δούμε τώρα σαν επιστέγασμα όλων αυτών, μια άλλη ανάγνωση του τρόπου. Εδώ τα παιδιά βάζουν αυτή τη διαδικασία του ψηφιακού κόσμου. Τα ερωτήματα ανάμεσα στις δυνατότητες που μου δίνει, γιατί και αυτό του Δάντη είπαμε, ένα virtual ταξίδι είναι. Ταξιδεύει στον κόσμο των ψυχών και συναντά τον όμηρο. Δηλαδή, στον χώρο του άειλου κινείται και όλο αυτό. Της πνευματικής αναζήτησης. Οπότε εδώ έχω την ψηφιακή τεχνολογία του άειλου. Κατεβήκαμε λοιπόν, κατεβαίνουμε εδώ, ξανασυναντάμε τώρα αυτές τις παγωμένες, έτσι, τα παγόβουνα, όπως ακριβώς τα έχει ζωγραφίσει και ο Κάσπαρ Ντέιβιντ Φρίντριχ, σε αυτούς τους παγωμένους κόσμους του ρομαντισμού, εδώ, κατεβαίνουμε στον πάγο. Και καθώς κατεβαίνουμε στον πάγο, βρισκόμαστε απέναντι σε όλα αυτά, διαπιστώνουμε Φρίντριχ, εδώ, αυτό το παγωμένο στοιχείο, τους εγκλωβισμένους, στην αρχή μας φαίνεται σαν, σαν ένα γλυτό του ρόγου ή του αρμακόλα που οι μορφές χάνονται μέσα στη μάζα, αλλά μετά, επειδή είχε η ταμπέλα να κατεβάσουμε το application, κατεβάζουμε το application και διαπιστώνουμε ότι η σύγχρονη τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να ακυρώσουμε την δέσμευση και την προσκόλλησή μας στον χρόνο και στον χώρο του εδώ και να μπορέσουμε να γυρίσουμε πίσω αντλώντας εικόνες και πληροφορίες ή πολλές φορές να γυρίσουμε και μπροστά. Να καταργηθεί δηλαδή αυτή η ευκλήδια δέσμευσή μας με την αντίληψη του χώρου και να μπορέσουμε να δούμε κάτι παραπάνω. Και αυτό το παραπάνω είναι ότι αυτοί οι εγκλωβισμένοι άνθρωποι πέρα από την ταμπελίτσα εδώ της διαδρομής στον χρόνο, όπως είναι πάνω στον ταφόπλακα, μπορούμε να δούμε τις αιτίες, τι έκαναν και τιμωρήθηκαν, γιατί βρίσκονται εκεί, ποιος κυνηγούσε ποιον. Ακολουθώντας την αφήγηση του Δάντη, που τα περιγράφει όλα αυτά με πολύ γραφειρό τρόπο για να κάνει την αφήγησή του πιο ελκυστική, βλέπουμε και εμείς ότι η σύγχρονη αυτή τεχνολογία με το augmented reality, την κινούμενη εικόνα, μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να δούμε αυτό που το γυμνό μάτι δεν μπορεί να δει. Να προσεγγίσουμε μια άλλη πραγματικότητα και σας είπα ότι η αντίδραση είναι διπλή. Στην αρχή κάνει σαν μωρό παιδί λόγω της δυνατότητάς σου να προσπελάσεις ένα πλούτο πληροφοριών που πριν ήταν αδιανόητο να συμβεί. Αλλά μετά, επειδή όλο αυτό σε γοητεύει, αρχίζεις και σκέφτεσαι με δισταγμό πια την ανασφάλειά σου απέναντι στην ικανότητα να καταλάβεις ποιο είναι το πραγματικό και ποιο είναι το virtual. Σε φέρνει δηλαδή αντιμέτωπο όλος ο προβληματισμός των επιμελητών για το Recital Group, για αυτό το project, ήταν κυρίως ότι είχαν δώσει και ημερομηνία, σας είπα, ότι το 2035-40 τα κατασκευάσματα του ανθρώπου θα ορίζουν κατά περίπτωση το ίδιο το περιβάλλον του ανθρώπου και ότι ο άνθρωπος θα βρίσκεται συχνά αντιμέτωπος από την αδυναμία του να απεγκλωβιστεί από καταστάσεις που τα δημιουργήματά του τον εγκλώβησαν. Οπότε εδώ, με το ένα πόδι πατάω στη χαρά της ανακάλυψης, ότι κοίτα, μέσω του application της τεχνολογίας, βλέπω αυτούς τους ανθρώπους. Τους βλέπω να κινούνται, τους βλέπω να παλεύουν, όπως ακριβώς τα περιγράφει ο Δάντη στη Θεία Κωμωδία. Άμα κλείνω το application, ξαφνικά βλέπω τον παγωμένο χρόνο στην παγωμένη λίμνη. Αν το ανοίξω όμως, βλέπω το ωραίο σώμα της αμαρτωλής γυναίκας που τιμωρήθηκε και βυθίστηκε σε αυτήν την τιμωρία του αιώνιου πόνου. Όλα αυτά λοιπόν μου δίνουν αυτήν την διπλή δυνατότητα και με φέρνουν σε ένα προβληματισμό. Είμαι σιγά σιγά ένας παντοδύναμος ο οποίος μπορεί να βλέπω πράγματα μέσω της τεχνολογίας που εγώ δημιούργησα, τα οποία δεν μπορούσα να τα δω αλλιώς, ή αυτό είναι η φυλακή μου. Είναι η δυνατότητά μου να έχω πρόσβαση σε ένα καινούριο κόσμο ή είναι κάτι που λόγω αυτού δεν θα μπορώ να διαβάσω πια τον πραγματικό κόσμο. Και ήταν διφορούμενο το αίσθημα, αλλά πάρα πολύ εντυπωσιακό το
το ότι πλέον η σύγχρονη τεχνολογία μας δίνει έναν άλλο τρόπο να προσεγγίσουμε και το παρελθόν αλλά και το μέλλον. Η αισθητική τους ακολουθούσε την αισθητική της θερμικής κάμερας. Πώς η θερμική κάμερα βλέπει πράγματα που δεν βλέπει αυτά που έχει το μάτι, η χρωματική τους παλέτα δικαιολογούσε την αντιπαράθεση ανάμεσα στο ψυχρό και το θερμό. Τον πάγο, τη λίμνη, τα χορτάρια και τα δάση που περιγράφει ο Δάντης και τα συναισθήματα και τα πάθη των ανθρώπων που οδήγησαν στην καταδίκη τους σε αυτούς τους χώρους. Άρα έχω μια παλέτα θερμικής κάμερας, μια χρωματική γκάμα αναφορών τοπολογικών, δάσος, ωκεανός, λίμνη, χορτάρι, κόμμα, πάθος. Σκηνές ολόκληρες να διαδραματίζονται σε αυτό που πριν νόμιζα να είναι μια στατική εικόνα. Και ανάμεσα στην πραγματικότητα την εικονική, η πραγματικότητα η πραγματική να προσπαθεί να συνυπάρξει, να προσπαθεί να πιάσει αυτές τις μορφές, αλλά να φεύγουν μέσα από τα δάχτυλά μας, σαν να είναι κάτι άλλο το οποίο ακόμα δουλεύει περισσότερο σε επίπεδο οπτικό παρά σε επίπεδο απτικό. Οι κατασκευές πίσω, σας είπα και την άλλη φορά, είναι από 3D printer, γιατί όλο είναι εμπνευσμένο από τα παιδιά αυτά, αλλά κατασκευασμένο όλο με μηχανικούς τρόπους. Ψηφιακή εικόνα, 3D printer. Καταργείται εκτός από τον χρόνο και ο χώρος. Αυτός κάνει μια βουτιά στο χώρο και φτάνει τους άλλους.